Πλευρά της ΓΟΕ, ο κ. Παπαδημούλης. Κύριε Ντάισενμπλουμ, σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν λίγο διάβασα το πρώτο σχόλιο της Κομισιόν για τη λίστα μεταρρυθμίσεων που έγκαιρα κατατέθηκε από την ελληνική κυβέρνηση. Την χαρακτηρίζει επαρκώς περιεκτική και επίσης προσθέτει ότι η Κομισιόν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυμένη από την ισχυρή δέσμευση της νέας ελληνικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Συμμερίζεστε αυτό το σχόλιο και εσείς προσωπικά που την έχετε δει? Θα ήθελα να καθησυχάσω τους δύο συναδέλφους των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών και των Βρετανών Συντηρητικών ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση είναι και πολύ σοβαρή και πολύ σταθερή. Έχει την υποστήριξη του 80% των Ελλήνων πολιτών σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, στις συζητήσεις που διεξάγονται, και οι Έλληνες πολίτες υποστηρίζουν με ποσοστό 80% τη συμμετοχή στο ευρώ και δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος Brexit. Θα ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα, κύριε Ντάισενμπλουμ. Το πρώτο, σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup της 27ης Νοεμβρίου του 2012, που και εσείς μνημονεύσατε, το Eurogroup δεσμεύεται από τη στιγμή που ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός σημειώσει πρωτογενή πλεονάσματα να ληφθούν πρόσθετα μέτρα απομείωσης του ελληνικού χρέους, χωρίς επιβάρηση φυσικά των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Υπάρχουν προτάσεις από το Ινστιτούτο Μπρούγκελ σχετικές που έχουν κατατεθεί. Πότε σκοπεύει το Eurogroup να συζητήσει και να εφαρμόσει σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές τέτοια μέτρα? Και το δεύτερο, ξέρετε πολύ καλά ότι το πρόγραμμα που τελειώνει προκάλεσε ύφεση 25% στην ελληνική οικονομία και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση. Πάνω από 25% ανεργία, 2,5 εκατομμύρια Έλληνες κάτω από τα όρια της φτώχειας ζουν, 9 στους 10 Έλληνες ανέργους δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ επίδομα ανεργίας. Στην ανακοίνωση της Παρασκευής έχετε σημειώσει κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσματα. Η νέα ελληνική κυβέρνηση θέλει πρωτογενή πλεονάσματα, θέλει νοικοκυρεμένα δημόσια οικονομικά, αλλά έχει ζητήσει μια αναπροσαρμογή ρεαλιστική προς τα κάτω των πρωτογενών πλεονασμάτων που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, που είναι 3% και 4,5% εξωπραγματικά. Πότε σκοπεύετε να κάνετε συγκεκριμένη τη λέξη appropriate, προκειμένου να ενισχυθεί μια δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας? Thank you very much for your questions. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Κατά πρώτον, με ρωτήσατε αν συμμερίζομαι τη θετική αποτίμηση της Κομισιόν των πρώτων αυτών ελληνικών προτάσεων. Θα έλεγα ότι πρέπει τα τρία θεσμικά όργανα πρώτα να μας δώσουν κάποιες συμβουλές. Και αν είναι και οι τρεις θετικές, οι τρεις τοποθετήσεις, θα έχουμε μια συνέντευξη τύπου για να ενημερωθούμε. Μεταξύ υπουργών, θα λάβουμε γνώση και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία των πρώτων αυτών. Αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα. Η διαδικασία τη βλέπω θετικά και πιστεύω ότι θα προχωρήσει. Πολλά όμως απομένουν να γίνουν από την πλήρη απάντηση. Μετά με ρωτήσατε τι θα κάνουμε με την διασημότητα του χρέους και μιλήσατε για τις 12 Νοεμβρίου και τη σχετική συμφωνία στο Eurogroup και τις δηλώσεις του. Για το 2012, εδώ, όταν αναφέρονται όλοι σε αυτό, μιλούν για ένα μόνο από τα κριτήρια. Όμως, τα κριτήρια ήταν πολλά. Το Eurogroup μπορούσε να σκεφτεί αν χρειαζόταν το τι θα γίνει με τη βιωσιμότητα του χρέους το 2020 και 2022 και αν τότε θα έπρεπε να αναλυθούν περισσότερα μέτρα για τη βιωσιμότητα του χρέους και βλέποντας αν έχει πρωτογενές πλεόνασμα η Ελλάδα, εάν έχει καλύψει όλες τις δεσμεύσεις βάσει του προγράμματος, κάτι που δεν είχε γίνει ακόμα. Και νομίζω αυτά ήταν τα λόγια που υπόθηκαν. Το Eurogroup θα λάβει υπόψη και θα σκεφτεί εφόσον χρειαστεί.
Εφόσον δηλαδή υπάρξει θέμα βιωσιμότητας και με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις και όλες οι υποσχέσεις της έχουν έρθει εις πέρας επιτυχώς με μια πέμπτη αποτίμηση. Και μετά θα βλέπαμε τι είδους μέτρα πρέπει να αναλυθούν. Εάν λοιπόν αναφέρεστε σε αυτή τη δήλωση, μην ξεχνάτε τα υπόλοιπα τμήματά της και απομονώνετε ένα από τα κριτήρια. Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε βάσει της παράτασης του τετραμήνου, εφόσον συμφωνηθεί, κάτι που θα επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Εφόσον αυτό γίνει, τότε θα ολοκληρωθεί η περίοδος του προγράμματος, θα γίνει μια νέα ανάλυση και εξέταση της βιωσιμότητας του χρέους και τότε θα δούμε τι επιπλέον, τι πρόσθετα μέτρα, εφόσον χρειάζεται, μπορούμε να αναλάβουμε ή να αποτείνουμε. Νομίζω αυτές ήταν οι ερωτήσεις σας. Ναι, και εδώ καλό θα ήταν να διαβάσετε και την υπόλοιπη δήλωση. Λέει το δέον πρωτογενές έλλειμμα. Πλεόνασμα, συγγνώμη. Και αναφέρεστε και πάλι στις δηλώσεις του Νοεμβρίου 2012. Εκεί είχαμε καταλήξει σε μια συμφωνία για προσαρμογή του δεύτερου προγράμματος. Rising number for primary surpluses, as you know. Επειδή είχαμε καλύτερους αριθμούς για το πρωτογενές έλλειμμα, ήδη 3 φέτος και 4,5 λέγαμε για το χρόνο. Τώρα αυτό είναι δέον και σκόπιμο. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται. Στα τέλη της περασμένης χρονιάς η ελληνική οικονομία βρέθηκε σε μια στάση. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει φέτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πρώτον θα αποτιμήσει αν οι δημοσιονομικοί στόχοι και οι προθεσμίες στηρίχθηκαν. Εάν δηλαδή η αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος είναι ακόμη εφικτά λόγω των οικονομικών συνθήκων. Αυτό διαφέρει από το να λέει μια κυβέρνηση ότι τώρα δεν θα σεβαστούμε πλέον καν αυτούς τους στόχους. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται μονομερώς. Με άλλα λόγια, εάν οι οικονομικές προϋποθέσεις μας δείξουν ότι υπάρχει περιθώριο, οι δημοσιονομικοί στόχοι μπορεί να προσαρμοστούν εντός των κειμένων προγραμμάτων, κάτι που ήδη έχει γίνει στο παρελθόν. Αλλά δεν μπορεί να είναι μια μονομερής απόφαση της ενδιαφερόμενης κυβέρνησης που να λέει πλέον δεν έχουμε δεσμεύσεις, δεν έχουμε στόχους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Thank you, and indeed it was. Ευχαριστώ πολύ.